σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα σας από το κλειστό του 7. Εδώ στην Αθούσα. Το παιχνίδι ξεκίνησε, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την development league ανάμεσα στους Escapers και την Cannibal. Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης είναι γεγονός. Λοιπόν, 2-3 το σκορ, 9-21, πρώτο δεκάλεπτο, εδώ στο 7. Development League. Να θυμίσω το σκορ πρώτου γύρου 44-47. Οι Escapers, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, περνάνε ένα κακό αγωνιστικό φεγγάρι, αλήθεια είναι. Έρχονται από ήττα από Καβλάντα Κόξ στην προηγούμενη αγωνιστική, προσπαθούν να προσαρμοστούν. Έχουν την απουσία του γάτου, μια απουσία η οποία δείχνει μέχρι στιγμής να έχει προκαλέσει προβλήματα στην εικόνα. Τάγκας για δύο θα στοχίσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ήταν ένας άκρος κομβικός παίκτης και αυτό φαίνεται ήδη. Διαστόματος Γιώργο Τάγκα, οι Escapers καλούνται να το λύσουν και να το καλύψουν από μέσα. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος μας είπε πριν το παιχνίδι ότι κύριο μέλημά τους πλέον είναι να αυξήσουν την έντασή τους στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, κάτι το οποίο δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι Escapers είναι μια ομάδα η οποία Γιώργος το βάζει και ένα τέρμα. Το 4-3 παρέμεινε. Η ατομική ενέργεια θα πάει μέχρι μέσα. Σε πρώτο χρόνο θα στοχίσει, σε δεύτερο όμως δεν θα λαθέψει. 6-3. Χρυσόπουλος στον Μπελεφάντη. Ο Μπέλε προσποιείται, Γεωργίου. Χρυσόπουλος και τον Τάκα απέναντί του, θα του πάρει το φάουλ. Τάκα θα κλέψει. Σιωβγάς. Περάσει χαμηλά. Καλάθι δεν θα έρθει. Οι φιλοξενούμενοι καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound και δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Διαχειρός Κωνσταντίνου Χριστόπουλου, που για ακόμη μια φορά ηγείται των προσπαθειών της ομάδας του. Γεωργίου θα πάρει το screen για δύο, θα πατήσει καλά. Αστοχή, μπάλα στο σίδερο. Ταγκάς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Escapers, το οποίο ακούει στο όνομα ακρίβως Ευαγγελός Χριστόπουλος. Με ταμπλό παρακαλώ. 6-5. Cannibal είναι η ομάδα των Χριστοπουλέων. 3 στον αριθμό. Τώρα είναι 2. Τώρα είναι 3-4.4-4, πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα του 7. Μπελεφάντης. Βάλω στο Γεωργίο, έξω τη γραμμή των 6.75. Θα στοχίσει. Κάνει μπολ, δεν θα βρει σκορ ούτε τώρα. Σιόβγας.
Το βαρύ πυροβολικό των Escapers. Πάγκας, Σιόγκας. Την μπάλα χαμηλά. Θα πάρει το φάου. Τάγκας. Ακριβώς. Τάγκας. Γαρίνης. Επιδός στο σκρίν. Ο Γιώργος στο φλότερ. Αστοχή. Πάρα τα δικά του χέρια θα περάσει εκτός. Κατοχή για τη Χάνιμπολ. Χρυσόπουλος. Ελεφάντης. Πάλι στο Χρυσόπουλο. Πάρει το τρίποδο εκείνος. Η μπάλα θα βρει στην βάση της Στεφάνης. Καθαρίζει ο Σόπκας, κατεβάζει την μπάλα. Πολύ στο σκορ. Στα τα τελευταία δευτερόλεπτα στο 6-5. Λάθος πασά. Πολύ καλή. Χρυσόπουλος. Τι κάνει ο Καρινός. Τι πάτησε. Ήθελε γκολ μπάκια. Μαλακή. Πάγκας θα περάσει στο μπάγκο στη θέση του Βραγκάς. Ακριβώς. Σιόγκας. Βραγκάς είναι μόνος του. Σιόγκας. Ακριβώς. Μπάλα γυρίζει με υπομονή. Εκείνος θα στοχίσει. Οι δύο ομάδες έχουν παρουσιαστεί άστοχες σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Χριστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα και θα βάλει μπροστά τη Χάνιμπολ. 6-7. 3:53. Πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο 7 Development League. Μια άκρο σημαντική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Πιο πολύ νομίζω για τη Χάνιμπολ. Η βαθμολογική θέση που οποία βρίσκεται στο κυνήγι της τέταρτης θέσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια ητών από εδώ και πέρα. Ακόμα και με ομάδες που είναι πάνω από αυτή. Βλέπετε, ήταν της περασμένης αγωνιστικής, ήταν εκτός προγράμματος. Χρυσόπουλος, τον Σιόπκα απέναντί του. Την μπάλα θα γυρίσει. Το καλάθι θα έρθει. Κατζηνικολής, νέο μεταγραφικό απόκτημα της Χάνιμπολ να πούμε. 6-9. Χάνιμπολ η οποία είναι ικανή να κερδίσει τον οποιοδήποτε, αλλά είναι ικανή και να χάσει τον οποιοδήποτε. Σιόπκας. 2. Χριστόπουλος μαζεύει. Γεωργίου. Μανούρης. Εδώ στο Σιόγκα. Χρυσόπουλος θα πάρει την προσπάθεια με το αριστερό. 6-11 παρακαλώ στο 6-0. 6 αναπάτητη πόντι από την Χάνιμπολ και προβάδισμα με 6-11 στο συν 5 Δρακάς. Μανούρης θα γυρίσει το αριστερό το κου προς το χύση. Γεωργίου στο Χριστόπουλο. Κωνσταντίνος θα πάει, θα δώσει το Χατζηνικολή. Γεωργίου, κεντρικό διάδρομο, νέο καλάθι. Περιέχουν πλήρως το παιχνίδι σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Βραγκάς. Σόβγκας. Μανούρης με το αριστερό θα συγκολλήσει την ομάδα του από τους 6 πόντους. Σιγά σιγά στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Κάνουν ό,τι θέλουν την άμυνα των Escapers της Χάνιμπολ.
Αλλά πίσω ο ύπνος που παίρνει τα παιδιά, ο Σκόπικας δεν θα το αφήσει έτσι. Μια σου και μία μου. 10-15. Και δύο για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σκόπκας όλα θα περάσει καμηλά, καλά τη δεδάπτη. Μια καλή άμυνα για το κάνει μπούτ. Πήρε το κερδίζει ο Κότσιφας και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 1,7 με το σκορ στο 10-15. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τέλος του 10 λεπτού, 10-16 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Ο Σιόπκας αυτό που ξέρει να κάνει όσο λίγη στο παρκέ, να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να αφήσει πολύ όμορφα την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι και να μειώσει τη διαφορά στους 4, το 10-16. Μπελε. Χριστόπουλος, ο τέταρτος. Κατσενικολής, πάρτε επιθετικό rebound, ανανεώνει το χρόνο επίθεσης για τη Χάνιμπολ. Μπέλε, τον Χριστόπουλο, αλλάζει πολύ ωραία με τον Μπελεφάντη. Δεν θα τελειώσει εκείνος η φάση. Η συνεργασία άψογη, το τελείωμα όχι ανάλογο, το 12-16 παραμένει. Ακρίβως, Μπραγκάς. Σιόπκας μέσα και αυτό, 14-16. Μειώνουν ακόμα πιο πολύ σε απόσταση αναπνοής, σε απόσταση μιας κατοχής πλέον οι Escapers. Ξεκινάνε δυναμικά το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπέλε, το ξέρουν και οι ίδιοι ότι για να έχουν ελπίδες να φύγουν με το ροζ φύλλο από το κλειστό του 7, θα πρέπει αν μη τι άλλο να παίξουν άμυνα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο δεκάλεπτο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Τσακάς. Ας το δώσω τριών πόντων. Κλειστό πύλος θα τον αποφύγει τον ακρίβο αυτή τη φορά. Με τα γνωστά του κολπάκια τα σοκλερικά, ο Χατζηνικόλης τι κάνει εκεί. Πλεκτήκανε λίγο. Ισομιλός. Εντέλεια στοχή. Κακάς. Σιόπκας. 16 όλα από τον κύριο με το νούμερο 14 που ακούει στο όνομα Κάς Αναστάσης. Εξαιρετικό, ιδανικό ξεκίνημα για τους Escapers στην δεύτερη στροφή του παιχνιδιού. Πάμε σε time out.
time out. Οι οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Έχουμε παιχνίδι και πάλι και για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Cannonball στην αντεπίθεση των Escapers. Χριστόπουλος θέλησε να βρει τον Γιάννη. Παραλίγο να χάσουν την μπάλα, θα την κρατήσει την κατοχή του. Τέλος επίθεσης. Αν ευστοχούσε θα μέτραγε, έχω την εντύπωση. Μαζί το Σκόπκας και ευκαιρία τώρα για τους Escapers να περάσουν μπροστά στο σκορ. Σκόπκας. Ο Αναστάσης είναι μόνος του, θα το πάρει το σούτ. Την φορά στο χέρι, rebound, 18-16. Οι Escapers επέστρεψαν στο συν 2 με όπλο την άμυνά τους. Έχει δώσει ρυθμό και στην επίθεση. Έχει δώσει ψυχολογία και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λεγόμενα του Τάγκα στη συνέντευξη πριν το παιχνίδι, όταν τόνισε ότι η άμυνα, η ομάδα πρέπει να βασιστεί πλέον στην άμυνά της. Νέο καλάθι, δεύτερο συνεχόμενο. Από τον γίγαντα των γηπεδούχων, τον Κοσμά. Μπέλα στο χείο, Κοσμάς καθαρίζει ακόμη ένα rebound. Και αρχίζει και γεμίζει το ποθετή, το όνομά του και στους υπόλοιπους τομείς στατιστικής πέραν του σκοραρίσματος. Σιόπκας, Ραγκάς, για 2-3 συγγνώμη. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα. 10 φορές θα τον βάλουμε να το κάνει. Μπορεί και καμία να μην το πετύχει αυτό που μόλις είδατε. Για να δούμε η κατοχή που θα πάει. Πάλι για Escapers. Τότε πάσα να ζητώ συγγνώμη. Θα με κυνηγάει στο επόμενο παιχνίδι. Του του φάγα το καλάθι. Χριστόπουλος προσπαθεί να του στήσει την παγίδα. Με φάουλα από Σκοπκά, νομίζω πως ναι. Το 16, το 10-16 έχει γίνει 22-16 με ένα σερί 12-0. Οι γηπεδούχοι κυριαρχούν στο πρώτο μισό της δεύτερης στροφής του παιχνιδιού. Χριστόπουλος. 4 στον αριθμό, η ομάδα των Χριστοπουλέων. Ο Κωνσταντίνος, ο Σεραφείμ, ο Δημήτρης, ο Γιάννης. Η χαρά του σπίκερ είναι η Cannonball. Θέλησε να περάσει στην αδύνατη πλευρά από την πιο δύσκολη γωνία του γηπέδου, όμως την baseline. Είχε πάρα πολλοί κόσμος, ανέκοψε την πορεία της πορτοκαλί κατοχή και πάλι για τους Escapers, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους 12 δευτερόλεπτα. 4:49 δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κοσμάς αυτή η φορά δεν θα φτώχησει. Ο Μπέλες ο rebound, θα δώσει στον Χριστόπουλο και από εκεί στον Δημήτρη. Κότσιφας σταματάει την τρίπλα, κακός. Κακές αποστάσεις. Την μπάλα πέρασε εκτός. Φαντάζομαι πως να Κοσμάς, Μανούρη, συγγνώμη, Τάγκας για 2. Μπάλα στο σίδερο. Ο Γιάννης Χριστόπουλος στο ψηλά από όλους. Ο Σαντίνος του Σεραφείμ, κακή πάσα στα πόδια του Κότσιφα. Και όταν αυτό συμβαίνει και σε ψηλό παίχτη, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνετε άπαντε στο λόγο. Με πάστας, τίποτα λενιρέ, θυμάτα. Ξενή που δεν δόθηκε φάουλ. Πάσα φλερτάρει και με την τεχνική, δεν φλερτάρει απλά. Τι δώσανε. Τι
γήπεδα, ξαναλέω το Πάστας. Βαγγέλη μου, ξέρεις πως θα σε συμπαθώ, αλλά θα το δεις και στην κάμερα ότι την πέταξες την μπάλα, η αλήθεια είναι. Όχι, όχι, δεν την άφησες έτσι. Λοιπόν, ο Χριστόπουλος έχει βάσει γραμμή με τον βολό. Έστω στην πρώτη. Πίσω. Και τα βήματα του Χριστόπουλου τον έκοψε. 22-17 παραμένει. Έχουν δεχτεί μόλις ένα πόντο οι Escapers, οι οποίοι θα βγάλουν νέα καταπληκτική άμυνα. Έλλειμμα επιθετικών λύσεων παρουσιάζουν οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μανούρης, άλλη μια πάσα τελική τον Καστανάστασι. Θα είχαμε μια υπέροχη συνεργασία και ένα εύκολο καλάθι, έχω την εντύπωση. Χριστόπουλος. Μπέλε. Θα γυρίσει. Το τσιφάς. Χριστόπουλος. Θα πατήσει καλά. Η μπάλα θα του φύγει από τα χέρια. Μανούρης. Θα το πει καθαρά από τον Γιάννη Χριστόπουλο. Είχαν δημιουργηθεί συνθήκες ευνηδιασμού. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Για να δούμε άμα η Honeywell θα πετύχει το πρώτο της καλάθι. Σκοράρει μόνο από βολή. Τάγκας. Στην πιατείο. Με φάουλ. Με φάουλ. Θα πω ακριβό. Ο Τάγκας ζητάει time out. Στα 2:39, οπότε θα πάμε σε ένα time out και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Έχουμε επιστρέψει αλήθεια κάποια δευτερόλεπτα. Δεν μας ακούγατε, αλλά είμαστε εδώ πιο δυνατοί από ποτέ. 24-17, 1:33 δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ στο 7. Αναζητείτε το πρώτο καλάθι της Honeywell σε αυτό το δεκάλεπτο. Και από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Και για να δούμε αν θα είναι και το αρνητικό ρεκόρ τουλάχιστον για φέτος για την Honeywell, το να μην έχει πετύχει εντός παιδιάς καλάθι. Επαναλαμβάνω, από βολή έχουν έτσι, έχει έρθει ο μοναδικός πόντος. 9 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Τάγκας. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Κατζηνικολής καθαρίζει την υπόθεση με την κόρη μπάουτ. Πήγαμε στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. 51 για την ακρίβεια. Γεωργίου. Χριστόπουλος. Μπέλε. Έχει τον Μανούρη απέναντί του. Θα τον παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει. Πολύ κακό τελείωμα. Νέα εξαιρετική άμυνα των Escapers. Ακρίβως. Καταναστάσεις. Τάγκας. Διστάζουν. Λάθος, νομίζω εδώ υπερβολικός αλτρουισμός. Παραδίστασαν. Τάγκας και Καζαναστάση, πρέπει να την πάρουν την προσπάθεια. Χριστόπουλος αστοχή. Καζαναστάση του ψηλά από όλους. 16 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Όλα για τους κυπεδούχους. 11. Βήκαμε στα τελευταία 10. 8 τώρα. Μανούρης.
Τον πιέζει ο Κατσινικολής, θα πάρει το φαουλ. Δεν υπάρχουν βολές καμία από τις δύο ομάδες. Δεν έχει συμπληρώσει τα πέντε βαλικά. Ήταν το μόλις το δεύτερο. Αναφορά από την τελική γραμμή της baseline έχουμε αλλαγή. Θα περάσει ο Σόπκας για αυτά τα τελευταία 2,9. Φαντάζομαι θα κουβωθεί ένα screen, θα πάρει ο ίδιος την μπάλα. Όπερ και γένετο για 2. Τέλος. Τέλος ημικρόνου, 24-17. Επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημικρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μπάλα για τους Escapers. Μανούρης θα κερδίσει το φάουλ. Έτοιμος να εκτελέσει σε δάρι βολών. Αστοχή. Έτοιμος για τη δεύτερη. Αστοχή ξανά, το rebound από τον Όλος στην βολή, ο οποίος δεν κατάφερε να σκαλίσει την μπάλα τόσο πέδου. Στην εμπαθαρά τους Αναστάσεις, ο Escapers. Σιόκτας. Παίνει ωραίο πουλ αυτό το σοφί. Στόπουλος. Γύρισε στο πλευρές του. Στόπουλος, τραγαστό, έγινε το στόπ. Από τον ακρίβο. Τάγκας πρόκειται την ομάδα στον κοινιασμό. Αναστάσεις. Ακρίβος. Σιόκτας ζητάει την μπάλα. Έτσι την πάρει. Πολύ ωραία φάση. Δεν γίνεται καθόλου. Την μπάλα για το Χάνιμπολ. Στόπουλος. Κότσιφας. Δεν πιστεύω το πέμπτο σούπα στο χεί. Σιόκας με την μπάλα στα χέρια. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Κάνει λάθος όμως. Χριστόπουλος. Και τον άλλο Χριστόπουλο. Κότσιφας. Ενεργή ενέργεια. Η μπάλα για τους Escapers. Σύμφωνα με την υπόδειξη των διευθυντών. Σιόκας για τον Δάγκα. Πιο ξανά στην κορυφή. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Τον ακρίβο. Εκτελεί πολύ όμορφο καλάθι. 29-17 υπέρ των Escapers. 8-5 πριν τελείξει το 2 λεπτό. Στόπουλος. Παίρνει το σκρίνα από τον Κότσιφα. Εκτελεί. Αστοχή το ριμπάντο από ποιον. Από τον Στόπουλο. Γεωργίου, παίρνει το screen, shoot, αστοχή, rebound, πάσα ολόκληρο κυβέρνο για το Σιόκα, ο οποίος δεν έχει βοήθεια. Ηρεμεί το παιχνίδι των Escapers. Ζητάει την μπάλα ο Μανούρης, το γραφστό, σπρώχνει, που πάει να εκτελέσει, δεν εκτελεί τελικά. Μπάλα έξω, καταναστάσεις, για τρεις, αστοχή, το rebound, Γεωργίου, πάσα στο Χριστόπουλο. Προστατεύει την μπάλα το Σιόκα. Παίρνει το σκρίνα του Γεωργίου. Διαλέγει την αριστερή πλευρά. Κλείνεται, παίρνει φάουλ.
σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό της Αντούσας μετά το time out. Η μπάλα στα χέρια της Hannibal. Χριστόπουλος στην επαναφορά. Διαλέγει η αριστερή μεριά, κάνει λάθος όμως. Σιώκα κλέβει την μπάλα, δύο μένα στην κοντάκια. Προστατεύει την μπάλα, όμορφο αριστερό λέει. Για το 31-17 Στόπουλος. Λάθος, κλέβει ξανά ο Σιώκας, είναι παντού Τάγκας. Ακρίβως, Τάγκας. Καταναστάσεις, το σουτ, άστοχο, το rebound από ποιον, από κανέναν. Μπάλα για τους escapers. Τάγκας για τον Ακρίβο και από εκεί στο Σκιόπκα. Μένει το screen. Ακρίβως, με ωραία μηχανική, εύστοχο τρίποντο. Με τον Κότσιφα. Πάει ένα γέμο μπροστά ο Σιώκας. Δεν κλέβει την μπάλα. Αλλαγή για τη Hannibal. Έξω ο Κότσιφας. Στο παρκέ με το νούμερο 11 ο Μπελεφάντης. Σε ζώνη, οι escapers. Χριστόπουλος. Δέχεται το stop. Σιώκας. Με τον Κοσμά. Αστοχή, Χριστόπουλος. Μένει το screen. Το Γεωργίου εκτελεί για 3. Όχι, το rebound. Ακρίβο. Σπρώχνει την μπάλα στον Σιώκα. Εκείνος κοιτάει τις επιλογές του. Όμως η πάσα και εύκολο τελείωμα για τον Κοσμά. 36-17. Πλησιάζουμε πια στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Χριστόπουλος παίρνει το σκήνο του Γεωργίου. Γεωργίου παίρνει την μπάλα. Και αυτός με τη σειρά του σκήνο τον Μπελεφάντη. Όμορφη πάσα, πολύ ωραία συνεργασία για τη Hannibal. Τάγκας. Γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι. Σιώκας. Προσπάθεια για ενό λουκ πάσα. Το deflection από τον Χατζηνικολή. Αλλαγή για την ομάδα της Hannibal. Έξω Γεωργίου. Στη θέση του με το νούμερο 12, Χριστόπουλος. Φράκας και τον Ακρίβο. Κοσμάς. Φράκας για 3. Ναι. Κάνει και την δικιά του αφιέρωση. Χριστόπουλος. Όμορφη πάσα, την καταλαβαίνει όμως ο Σιώκας. Δεν ολοκληρώνει όμως το κλέψιμο. Χριστόπουλος. Με τον Κωνσταντίνο. Παίρνει το screen. Εκτελεί για 3. Δεν θα τσοκίσει. Θα πάρει όμως τις βολές. Μας να κλείσει την πρώτη. Αστόχος. Μέσα και η δεύτερα δεν θα δίνω. Τρεις
6-3. Μειώνει τη διαφορά στους 17. 39-22. Τρακάς με την μπάλα στα χέρια. Μπαίνει το σκήνο από Σιώκα. Σε ζώνη η ομάδα της Χάνιμπολ. Τράκας ξανά. Μπάλα για τον Κοσμά, προστάρει. Όμορφη ενέργεια, όμορφο passing game. Ακρίβως για τρεις, άστοχο. Το rebound από ποιον. Του Μπελεφάντη. Ωραία πάσα μισού γηπέδου. Όμορφο τελείωμα. Γιατί η Χάνιμπολ. Από το Χριστόπουλο. Βράκας. Για τον Ακρίβο. Βράκας. Σιώπκας. Παίνει το σκήνα του Κοσμά. No look πάσα. Πολύ όμορφη πάσα. Το ωραίο σουτ, αλλά άστοχο. Παραμένει το 39-24. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Μπορείς να αλλάξει πάσα, εκτελεί και δικαιώνεται. 39-27 και το σερί καλά κρατεί. Βράκας. Σιώκας. Ωραία reverse κίνηση, παίρνει το φάουλ. Το Χριστόπουλο. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τη Χάνιμπολ. Δύο έχουν και οι Escapers. Βράκας, Σιώπκας. Στην κορυφή. Το Πάστας. Σιώπκας. Το Πάστας. Στους μέσης απόστασης. Εύστοχο. Σπάει το σερί. 41-27. 2-24 πια για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Χριστόπουλος. Μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Χριστόπουλου. Κλεισμένος ο κύριος Χατζηνικολής. Τρίποντο. Άστοχο. Βράκας. Τελεί για τρεις. Εύκολο ριπάω για τον Κοσμά. Ποιος δίνει την μπάλα στο Βράκα. Βράκα, σχωρίς. Βράκα, το σκέφτεται, το ζυγίζει, το παίρνει, δεν δικαιώνεται. Εξαιρετικό ριπάω για τον Κοσμά. Η μπάλα ξανά στο Βράκα. Ζώνη συνέχεια για τη Χάνιμπολ. Σιώπκας. Με το ψέα φάουλ παίρνει ένα πολύ όμορφο σουτ και έψε εκεί. Επίδειξε ψηλής τεχνικής. Από τον Δημήτρη τον Σιώπκα. Στόπουλος. Τον Κωνσταντίνο. Χατζηνικολής για τρεις. Άστοχο. Σιώπκας ψηλά. Δείχνει τα αθλητικά του προσόντα. Και μοιράζει την μπάλα. Για τον Βρακά, ποιος με τη σειρά του προσπαθεί να δώσει πάσα στο σπίτι του, κάνει λάθος όμως. Και τώρα έχει συνδυασμός με τη Χάνιμπολ. Στέκεται, εκτελεί ο Χριστόπουλος. Το rebound από τον άλλο Χριστόπουλο, τον Δημήτρη. Ανανεώνει την επίθεση. Θα δούμε αν θα μετρήσει. Οι διαιτητές λένε όχι. Ξαντίνος ο Χριστόπουλος όμως ζητάει επίμονα. Ο ρεύτο εξηγεί γιατί δεν μετράει. Σύσκεψη μεταξύ των διαιτητών.
έτσι. Το Κωστόπουλο θα εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή. Κυρία Γιάννη, στο τρίποντο. Εύστοχος. Στα 13-30, 20 δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση για τους Escapers. Ο Βρακάς θα την οργανώσει. Ακόμα και στη τελευταία άμυνα ζωνάρι Χάινεμπολ. Πέμπτο φάουλ. Χαμηλά είναι οι διευθυντές. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Βρακάς την επαναφορά. Για να δούμε τι έχει οργανώσει, τι έχουν οργανώσει οι Escapers. Βρακάς για 3. Θα ξεκίσει. Και με αυτό το σούτ θα ολοκληρωθεί τρίτη περίοδος. Το σκορ στο 43-30 υπέρ των Escapers. Στρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό του 7 για το 4ο δεκάλεπτο. Χάνιμπολ έχει την μπάλα. Ο Χριστόπουλος drive, ζητάει το foul, δεν το παίρνει. Και το σμάσκο έχει την μπάλα στον πλασμό. Ο Χριστόπουλος δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Την μπάλα εξακολουθεί να είναι στα χέρια της Escapers, των Escapers. Θα φτάσει την επαναφορά για το Φτιώκα. Ωραίο άλμα. Έμπολ. Αντινικολής για τον Χριστόπουλο. Πάσα, τη βρίσκει στο Χριστόπουλο. Ωραία κίνηση. Κάνει περίεργα παιχνίδια η μπάλα. Στοχή. Χιώστας. Θα τρέξει. Όχι, χαμηλώνει το τέμπο. Πάρα στο Κοσμά, εκεί πλεονέκτημα. Πάρει δύο βολές. Δύο βολές για τον Νίκο. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, το rebound. Όχι, εν τέλει παρά στη Χάνιμπολ. Κατέρα του Μελεφάντη. Δύο από εκεί την πίνηση θα χάσει Νικολή. Φάουλ στην προσπάθεια του Χριστόπουλου να ξαμαρκαριστεί. Από τον Βρακά, ο οποίος θα δώσει τέσσερις στον Τάγκα. Ατσενικολής. Για τον Χριστόπουλο. Ευχαριστώ και τον Μπελεφάντη. Ένας με έναν, τον Τάγκα. Λοκρεμαστή, πάσα. Θα σώσει την κατοχή, όχι. Δεν θα καταφέρει να σώσει την κατοχή ο Μπελεφάντης. Τώρα η μπάλα στην χέρια του Τάγκα. Κατ' ούτε πάστα, Τάγκας. Σιώπτας. Παίρνει και την αλλαγή. Τελεί, αλλά δέχεται το stop. Το rebound του Γαρίνη. Κοσμάς, παλεύει εκεί. Μόνος του με τρία άτομα. Εν τέλει. Όχι, δεν θα πάρει το foul. Η μπάλα είναι για το Χάνιμπολ. Κωνσταντίνος με την μπάλα στην χεριά. Παίρνει το σκήνα του Μπελεφάντη. Μπελεφάντης ξανά. Με τον Τάγκα, ένας με έναν. Ο Νικολής παίρνει το φάουλ χαμηλά. Το Γαρίνι. Ο Νικολής
Σάντης. Οργανώνει ο Χριστόπουλος. Παίρνει το σκρίνο τον Πελεφάντη. Ξανά παίρνει το σκρίν. Εν τέλει εκτελεί για 3. Όχι. Ριμπάουντ από ποιον τον Κοσμά. Κάγκας. Αλλά χαμηλά στο low post με το Κοσμά. Έχει πλεονέκτημα εκεί. Δεν θα πάρει. Όχι, σφυρίζει ένα επιθετικό φάουλ. Πήγε τη θέση. Το φάουλ έχει καταλογιστεί στον Κοσμά, ο οποίος διαφωνεί. Δημήτρης Χριστόπουλος. Ο Γιάννη Χριστόπουλο γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Βαρίνης, το πεπάστα και από εκεί στον Τάγκα. Βαρίνης. Κιόπκας. Πολύ όμορφο καλάθι. Και 45 πριν τη λήξη του παιχνιδιού με το σκόρ στο 46-40-30 υπέρ των Escapers. Rebound από το Βαρίνι. Στόπκας. Τάγκας. Παίρνει το σκήνο του Κοσμά. Ξανά Κοσμάς. Τάγκας, με συγχωρείτε. Παίρνει το σκήνο του Βαρίνι. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τάγκας αναγκάζεται να σουτάρει. Άστοχος. Χριστόπουλος. Και το Δημήτρη Χριστόπουλο με το που πιάνει μπάλα εκτελεί και δικαιώνεται. Τάγκας. Πάει coast to coast. Όμορφο αριστερό λέει από τον Τάγκα. Χριστόπουλος για τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο. Κοιτάει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Μπελεφάντη στο Χριστόπουλο. Και από εκεί στο Μούσο. Μούσος ωραία reverse κίνηση. Κάνει όμως βήματα. Δεν συμφωνεί με την υπόδειξη των διευθυντών. Έχουμε time out. Στρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε. Με την μπάλα στα χέρια του Τάγκα. Στιόχτας. Βλέπει την μπάλα στο γραφτό Μανούλης, δεν θα την πάρει. Στιόχτας. Κοιτάει ξανά την μπάλα, την παίρνει αυτή τη φορά. Double team, γυρνάει ωραία. Δεν θα φωτίσει το καλά, θα πάρει όμως το φάουλ. Τάγκα στην επαναφορά. Μανούρι. Λάθος. Σκέιπες. Και η μπάλα γιατί χάνει πολύ. Αυτός μένει 4.40 για το τέλος του παιχνιδιού και βρίσκονται 16 πόντους πίσω. Κότσι φάς το drive, φοβήτη σε βήματα. Τάγκας. Σκόπια να βγει τα σκριν. Καταφέρνει, παίρνει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια για πάσα. Δεν με το σκρίνει όμως. Rebound του Σκόπτα. Μετά το άσχημα που τους κάνει πολύ. Σκόπτας. Μπάλα στο Βαρίνι, στο low post. Έχει πλεονέκτημα εκεί, θα δεχτεί όμως ένα μεγάλο βρεβές από το στόπ. Το Χριστόπουλο. Χριστόπουλος. Rebound από το Βαρίνι. Και από εκεί στον
Μπέγκα και από πίσω Σιώτα. Όμορφη πάσα. Πολύ ωραίο γαλάθι από τον Μανούρη. Η αλλαγή για τη Χάνιμπολ. Στο παρκέ περνάει ο Ζυγκολής. Σταδιώνος Χριστόπουλος. Πάει για τρεις, εύστοχος. Εύστοχος. Μια ομάδα μόνος του σήμερα ο Σταδίνος. Σιώπκας. Ωραία μηχανική, ωραίο γαλάθι, επίδειξη ψηλής τεχνικής. Στόπουλος, ξανά για τρεις, με αυτοπεποίθηση, αυτή τη φορά όχι. Το rebound από ποιον, ο Τσινικολή. Στο Χριστόπουλο του τριών πόντων. Όχι. Ο πάνω του Καθαναστάση. Σιώπκας. Σπαθεί να τρέξει. Τάγκας. Σιώπκας. Σουτ. Εύστοχο. Και αυτό. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Δημήτρη τον Σιώπκα. Χριστόπουλος. Ο πίστα Γεωργίου πως δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει με τη δεύτερη, όμως θα το καταφέρει. Στάει και φάουλ. 54-37. 1-53 από τη λήξη του παιχνιδιού. Σταθερά μπροστά οι Escapers. Σιώπκας. Τάγκας. Σιώπκας. Πέντο σκριν. Όμορφη πάσα από σπίτι του Σκάρι, τελικά πασάρι. Και καλάθι για τον Μανούρη από τους Escapers. Στόπουλος. Λαθεύει στο σπάθα για πάσα. Τάγκας με την μπάλα στα χέρια. Διαδικαστικά τα επόμενα 70 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Όμορφη πάσα του Τάγκα. Εδώ θα αναστάσει. Ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους. 58-37. 59,8 δευτερόλεπτα πια για το λύση του παιχνιδιού. Αστοχή στη βολή, ο ίδιος το rebound. Όχι, έχει υποθέσει σε παράβαση, όπως λένε διευθύνσεις. Χριστόπουλος αφήνει την παρά να κλείσει. Ωραία πάσα. Δεν το μετατρέπει όμως σε assist. Θα την πέφτει στο. Το ρολόι, δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Μανούρης στο low post. Όμορφη κίνηση, ωραίο football. Και ωραίο τελείωμα. Λέει ο Σκόπικας. Πατάει όμως την γραμμή. Είναι παντού σήμερα ο Δημήτρης. Τελευταία επίθεση λογικά του παιχνιδιού. Να δούμε αν θα την κάνει την επίθεση. Αν λοιπόν θα την κάνει. Στο παρακτήρι του βάλα. Και το παιχνίδι θα τελειώσει. Με τις Escapers να επικρατούν εύκολα 60-37. Ας καλά.